Amityville.
συνοχή. Πολύ καλογυρισμένες. Πολύ ωραίο mood. Γενικά νομίζω ότι αυτές τις ταινίες βλέπονται άνετα και τώρα. Δεν υπήρχε κάτι που να με ενοχλεί στην ταινία. Ουσιαστικά πρωταγωνιστής, να το πούμε έτσι, είναι ένα παιδί. Όπου βρίσκεται αυτό το παιδί, προκαλούνται πολύ άσχημα πράγματα, να το πούμε. Και όλοι πιστεύουν ότι τα προκαλεί αυτό. Πολύ ωραία ταινία. Αν δεν την έχετε δει το Omen, να το δείτε. Και τις τρεις ταινίες. Θα σας αρέσουν. Θα τρομάξετε. Πάμε στο νούμερο 3, που η συγκεκριμένη ταινία, νομίζω, στη λίστα μας έχει την πιο υψηλή βαθμολογία. Έχει βαθμολογία 8,4 στο IMDb και είναι ταινία του 1979. Σύγνωστη, είναι το Alien. Το γνωστό Alien, λοιπόν, με τα πολλά sequel, όπου πρωταγωνιστή η Sigourney Weaver. Νομίζω πάλι δεν χρειάζεται να πω πάρα πολλά. Είναι ταινία επιστημονικής φαντασίας, slash τρόμο. Αλλά έχει τρόμο. Αυτό είναι το θέμα, ότι έχει τρόμο αυτή η ταινία. Ουσιαστικά ένα διαστημικό σκάφος. Δέχεται επίθεση από μία εξωγήινη μορφή, αυτό. Εγώ δεν είμαι πολύ φαν των ταινιών επιστημονικής φαντασίας. Το Alien είναι μία ταινία που μου αρέσει, αλλά κυρίως μου αρέσει το νούμερο 1, βαριά το νούμερο 2, από εκεί και πέρα δεν με τραβάει και τόσο. Αλλά δεν πάβει να είναι μία πολύ ωραία ταινία. Τις καλύτερες του είδους. Πάμε στο νούμερο 2. Στο νούμερο 2 έχουμε μια ταινία του 1973 με βαθμολογία 7,2. Όπως και το Alien, έτσι και αυτή στην ουσία δεν είναι horror, είναι thriller. Λέγεται Don't Look Now. Στην ελληνική μετάφραση λέγεται Μετά τα Μεσάνυχτα. Είναι μια ταινία που πιθανόν να μην έχετε ακούσει. Ο Donald Sutherland. Αυτή η ταινία είναι πολύ ωραία. Ουσιαστικά αυτό που την κάνει να ξεχωρίσει είναι ότι έχει πολύ ωραίο, πολύ ωραία σκηνικά, πολύ ωραίο mood. Οι ηθοποιοί παίζουν ωραία. Στη συγκεκριμένη ταινία οι ηθοποιοί παίζουν με έναν τρόπο διαφορετικό. Όλοι οι χαρακτήρες είναι πολύ ανοιγματικοί και δεν μπορείς να καταλάβεις ποιος είναι ο καλός, ποιος είναι ο κακός. Ουσιαστικά τι γίνεται, είναι ένα ζευγάρι όπου πενθεί γιατί μόλις έχει χάσει το παιδί του και έχει πάει από την Αμερική στην Ιταλία, στη Βενετία νομίζω συγκεκριμένα, για δουλειές. Εκεί όμως συμβαίνουν κάποια παράξενα γεγονότα. Στην ταινία υπάρχει πάρα πολύ ωραία μουσική. Όχι στυλ Σουσπίρια να σε τρομάξει, αλλά είναι ιδανική μουσική για αυτή την ταινία. Έχει αρκετή αγωνία γιατί μέχρι στο τέλος δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Όχι, δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται, δεν καταλαβαίνεις πού θέλει να το πάει, ποιος είναι ο κακός στην υπόθεση. Αξίζει να τη δείτε, αυτή την ταινία αξίζει να την έχετε δει. Και επίσης, αυτή η ταινία είναι γνωστή γιατί έχει μια εμφυλεγόμενη ερωτική σκηνή όπου λένε ότι ήταν πραγματική. Και ειδικά για ταινία της εποχής, αυτό ήταν too much. Και πάμε στο νούμερο 1.
τη συνέχεια της. Ουσιαστικά, τι γίνεται. Αυτή την ταινία έχει μια πολύ χαρακτηριστική μουσική, τρομακτική, που γενικά